Οι σκιές δεν θα έπρεπε να μας τρομάζουν, γιατί είναι η απόδειξη πως υπάρχει φως. Αυτή είναι και η ιδέα που κρύβεται πίσω από την ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Οδή στο φως», που στολίζει την πλατεία του Λάκκου στο Ηράκλειο. Εικόνες και τοπία από τη φύση, πρόσωπα και συναισθήματα μαγνητίζουν τα βλέμματα των περαστικών. Κάθε χρόνο σκεφτόμαστε και κάτι διαφορετικό να παρουσιάσουμε εδώ πέρα στους Ηρακλειώτες. Ήταν λοιπόν μια ιδέα και του Συμβουλίου να ασχοληθούμε με το φως, γιατί το φως και ο σύντροφός του σκιά, το σκοτάδι, είναι για μας στη φωτογραφία κάτι πολύ σημαντικό. Χωρίς φως και σκιά δεν υπάρχει εικόνα. Οπότε σκεφτήκαμε να δώσουμε αυτό το θέμα στα μέλη μας και να δουλέψουν πάνω σε αυτό, να επιλέξουν εικόνες και να δημιουργήσουμε αυτή την έκθεση που βλέπετε, η οποία είναι μια ομαδική έκθεση των μελών της ΕΦΕ Ηρακλείου. 35 φωτογράφοι, μέλη της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου, πειραματίστηκαν με το φως, το οποίο έχει την ικανότητα να γεννιέται μέσα από τα σκοτάδια, κόντρα στις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν το σήμερα, όπως είναι η πόλεμη, η αβεβαιότητα και η κοινωνική απομόνωση. Τα έργα της έκθεσης στέκουν αγέροχα σε ένα σημείο της πόλης, στο οποίο ακούγονται κάθε βράδυ γέλια από παρέες που έρχονται κοντά και διασκεδάζουν. Είναι αυτό που πάντα θέλουμε στην ΕΦΕ, τη διάδραση της εικόνας, δηλαδή να βγει έξω από τις γκαλερί και από τις αίθουσες και να βγει δίπλα στον άνθρωπο εκεί που περπατάει. Οπότε εδώ πάει όλο στη δουλειά του, πάει στην αγορά, έρχεται να φάει το βράδυ, βλέπει πολλοί κόσμο στην έκθεση και το feedback που έχουμε είναι πολύ θετικό. Πρώτον, τους αρέσει αυτό το ότι διακοσμούμε ένα χώρο. Και το δεύτερο, ότι μπορεί να δει εικόνα περνώντας, όπως είπα, πάει στη δουλειά του, κατεβαίνοντας παρέα με την οικογένειά του. Η ομαδική έκθεση θα παραμείνει στην πλατεία του Λάκκου μέχρι τα μέσα Ιουλίου και αξίζει σίγουρα μία επίσκεψη.